Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα εδώ πέρα έχω όλο το team, θα το πω έτσι, το unboxing. Σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτό που βλέπετε από πίσω μου. Ου, δεν το βλέπετε! Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα τον αφιγραντήρα. Είναι της Morris, το μοντέλο MDE2400i. Είμαι ο Γκριγκζέρης της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε να ξεκινήσουμε, να προχωρήσουμε ή οτιδήποτε με το unboxing. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τον αφιγραντήρα που βλέπετε από πίσω μου. Έχω και το κινητό στα χέρια μου για να μπορώ να βλέπω όλες τις πληροφορίες, γιατί όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν τις θυμάμαι απ' έξω. Θα δούμε λοιπόν το μοντέλο MDE2400i. Είναι ένα μοντέλο το οποίο καλύπτει έναν χώρο μέχρι 130 τετραγωνικά μέτρα και μπορεί να αφιγράνει μέχρι 24 λίτρα το 24ωρο. Το συγκεκριμένο έχει επίσης έναν κάδο ο οποίος παίρνει 4 λίτρα υγρασίας, αφότου αφιγρανθεί δηλαδή ο χώρος μέχρι 4 λίτρα. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά του, θα τον ανοίξω για να τον δούμε. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε και πάμε να ξεκινήσουμε για να τον ανοίξω, γιατί για να σας πω την αλήθεια έχω και εγώ κανένα χρόνο τώρα που σκέφτομαι μήπως έπαιρνα κάποιον, γιατί αυτός εδώ δεν είναι δικός μου, η αλήθεια είναι. Αλλά έχω χώσει όλους μου τους φίλους όταν παίρνουν κάτι να το δίνουν πρώτα από μένα, για να μπορούμε να το ανοίγουμε, ούτως ώστε να το βλέπουμε και να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό εδώ σας το ανοίγω. Η αλήθεια είναι ότι θα το κατεβάσω λίγο κάτω για να το βγάλω από τη συσκευασία, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πέσει. Ωραία. Και εδώ κάπου νομίζω θα ζητήσω και μια βοήθεια από την GR Nelly, που την έχετε ξαναδεί, είναι η αγαπημένη μας GR Nelly. Οπότε Νελάκι, αν θέλεις έλα λίγο μέσα για να με βοηθήσει να βγάλουμε τον αφιγραντήρα. Okay. Να το κορίτσι όνειρο, το κορίτσι της καρδιάς μας. Κορίτσι. Τέλεια. Α, αυτό τι είναι? Το φίλτρο του λογικά. Α, φίλτρο ενεργό άνθρακα. Α, οκ. Οπότε πρέπει να δούμε και που μπαίνει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γουρνέλη μας. Μπορείς να πας από όπου θέλεις. Από εκεί θες να πας, από εδώ θες να πας, από όπου θέλεις. Και μπορείς να περάσεις οποιοδήποτε στιγμή επιθυμείς επίσης, δεν μας πειράζει. Άρα λοιπόν, ο αφιγραντήρας είναι αυτός εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι σε χρώμα λευκό. Σαν σχέδιο έχει εδώ πέρα μπροστά αυτό το στρογγυλό, το οποίο είναι λαμπάκι, είναι λιχνία, το δαχτυλίδι του συγκεκριμένο, και αλλάζει τρία χρώματα. Είναι πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Όταν είναι, και μπλε, θα σας πω τώρα ευθύς αμέσως που θα το δω. Λοιπόν, όταν η υγρασία είναι μικρότερη από 60%, ο φωτισμός γίνεται μπλε. Όταν η υγρασία είναι μεταξύ 60 και 80, το φως γίνεται πράσινο. Ενώ όταν η υγρασία υπερβαίνει το 80, γίνεται κόκκινο. Από αυτό έχουμε μια αρχική ένδειξη ως προς το πόση υγρασία έχει ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε. Από πάνω έχει το χερούλι το συγκεκριμένο με το οποίο σηκώσαμε τον αφιγραντήρα για να το βγάλουμε. Όπως επίσης έχει περσίδες οι οποίες ανοίγουν αυτόματα με το που τον εκκινήσουμε, για να μπορεί να βγαίνει ο αέρας, και σαφώς εδώ από πάνω είναι όλα τα χειριστήρια τα οποία βλέπετε και χρησιμοποιείτε για να μπορεί να λειτουργεί ο συγκεκριμένος. Αυτός έχει 4 στάδια που κάνει φιλτράρισμα τον αέρα. Άμα σας το γυρίσω και από πίσω για να το δείτε, είναι έτσι και κάποιο από αυτά λογικά ανοίγει. Α, αυτό βγαίνει. Βγαίνει και εδώ πρέπει να είναι το σημείο που μπαίνει το φίλτρο αυτό. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Άρα στο φίλτρο αυτό που βλέπετε μπαίνει, εδώ βασικά, μπαίνει το φίλτρο του ενεργού άνθρακα. Και εφόσον το βάλουμε, μετά το σέρνουμε ξανά προς τα μέσα για να μπορεί να πιάσει. Εγώ το βάζω έτσι χωρίς να βάλω το φίλτρο. Αυτό εδώ πέρα έχετε λίγο στο νου σας ότι όταν τον αγοράσετε θα πρέπει να σταθεί όπως τα ψυγεία 3 ώρες όρθιος για να μπορέσουν να καθίσουν, φαντάζομαι κάτι έχει μέσα με υγρά, δεν ξέρω τώρα τι έχει, για να μπορέσει να σταθεί και να το χρησιμοποιήσουμε έπειτα.
πριν τις 3 ώρες δεν συνιστάται να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, σας το γυρίζω, εδώ τι είναι αυτό. Αφαίρεση δοχείου νερού. Ωραία, εδώ από κάτω είναι το δοχείο του νερού που μπαίνουν όλα τα νερά που βγάζει ο αφιγραντήρας. Και αυτό εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που έχει μια τρυπούλα. Είναι το λάστιχο το οποίο χρησιμοποιούμε εάν θέλουμε να έχουμε τον αφιγραντήρα να δουλεύει μόνιμα ή αν θέλουμε να μην ασχοληθούμε για να βγάζουμε τον κάδο. Συνδέουμε αυτό στη μία άκρη, βάζουμε την άλλη άκρη στην αποχέτευση ή όπου έχουμε τέλος πάντων αποχέτευση για να φεύγει το νερό, ούτως ώστε να μην τον μετακινούμε, να είναι σταθερός και να μπορεί να βγάζει μόνος του κατευθείαν το νερό χωρίς να χρειάζεται να βγάζουμε τον κάδο. Αυτά είναι τα πρώτα, τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα που δεν βλέπουμε, αλλά κάνει σαν λειτουργία, πάμε να δούμε λίγο τα εξής. Θα σας πω τι λέει εδώ πέρα μπροστά. Έχει 10 χρόνια εγγύηση στον CBST, η αφήγρανση 24 λίτρα το 24ωρο που είπαμε, έχει χαμηλή κατανάλωση που λέει 290W, έχει ιονιστή, okay, όλοι οι αφιγραντήρες πλέον έχουν και ιονιστή, και έχει καθαρισμό 4 σταδίων, με φίλτρο nano silver, ενεργού άνθρακα, UV και ionizer, όπως επίσης έχει και χαμηλή στάθμη θορύβου. Αυτό σαν θόρυβο βγάζει 39 dB και καλά για να μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Όσον αφορά το φιλτράρισμα, το πρώτο είναι το nano silver, το οποίο πιάνει τα μεγάλα σωματίδια, πιάνει τη σκόνη, πιάνει γενικότερα τα χοντρά, να το πω έτσι. Περνάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το φίλτρο ενεργού άνθρακα, το οποίο κάνει το δεύτερο φιλτράρισμα, για να περάσουν μετά από τις ακτίνες UV που έρχεται και διασπάει τα σωματίδια για να μπορέσουν αυτά να είναι ακόμα πιο υγιεινά, και καταλήγουμε στον ιονιστή που είναι και το τελευταίο στάδιο όπως είπαμε, για να μπορεί αυτό να βγάζει τον αέρα καθαρό. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του. Έχει μία λειτουργία από ό,τι βλέπω συνεχώς αφήγρανσης, όπου από ό,τι έχω διαβάσει μπορούμε να το επιλέξουμε να κάνει αφήγρανση μέχρι στο 35%, αυτό δηλαδή να είναι το επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε την υγρασία στον χώρο, με αποτέλεσμα αυτός να λειτουργεί μόνιμα. Εδώ φυσικά εννοείται ότι πρέπει να συνδέσουμε το σωλήνο το συγκεκριμένο, γιατί θα βγάζει επιμονή μου βάσεως νερό, άρα δεν θα μπορούμε να είμαστε στον χώρο και να είμαστε κάθε πόση ώρα θα γεμίζει για να βγάζουμε την υγρασία. Η συσκευή επίσης έχει μια λειτουργία η οποία λέγεται Smart Control. Το Smart Control είναι μια λειτουργία στην οποία ο αφιγραντήρας μετράει την υγρασία του χώρου και εφόσον δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα, την κατεβάζει. Και θα σας το διαβάσω βασικά ακριβώς όπως σας το λέει για να μην σας μπερδέψω. Όταν η υγρασία του χώρου φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, η συσκευή σταματά εντελώς τη λειτουργία της. Μετά από 30 λεπτά γίνεται η κίνηση μόνο του ανεμιστήρα της συσκευής ώστε να γίνει ξανά σωστή μέτρηση της υγρασίας. Και σε περίπτωση που η υγρασία είναι στα επιθυμητά επίπεδα, η συσκευή ξανασταματάει. Σε άλλη περίπτωση, ξεκινά κανονικά τη λειτουργία αφίγρανσης. Επίσης, έχει λειτουργία χρονοδιακόπτη, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτόματα την ενεργοποίηση και την επενεργοποίηση της συσκευής. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ βολικό, η αλήθεια είναι. Και έχουμε και 4 επίπεδα ασφάλειας. Έχουμε προστασία από υπερχείληση, άρα με το που ο κάδος γεμίσει στα 4 λίτρα, σταματάει να αφιγραίνει για να μην αρχίσει και χύνεται το νερό από κάτω και απ' έξω. Έχει προστασία CBST, όπου όταν γίνει απότομη διακοπή λειτουργίας και επανεκκίνηση της λειτουργίας του αφιγραντήρα, ο CBST's δεν ανάβει κατευθείαν, αλλά ανάβει μετά από 3 λεπτά. Αυτό τον κάνει να λειτουργεί καλύτερα, πιο αποδοτικά και δεν τον φθείρει. Έχουμε επίσης έξυπνη απόψυξη, που για να σας πω την αλήθεια αυτό δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνει. Εδώ πέρα λέει ότι ο αισθητήρας του χώρου ανιχνεύει τη θερμοκρασία και αν είναι πάρα πολύ χαμηλή η συσκευή μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία απόψυξης και όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της απόψυξης η συσκευή επανέρχεται σε προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. Απλά δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτός ο κύκλος απόψυξης, γιατί δεν το λένε κάπου. Και έχει επίσης και ένα σύστημα αυτόματης επανεκκίνησης, όπου μετά από διακοπή ρεύματος, με την επάνωδο του ρεύματος, η μονάδα ξεκινάει αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας στην οποία ήταν πριν τη διακοπή. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά του. Σαν χρώμα νομίζω βγαίνει σε άσπρο και βγαίνει και στο μαύρο, το οποίο δεν έχουμε προφανώς εδώ πέρα. Να πούμε εδώ πέρα επίσης ένα χαρακτηριστικό το οποίο το σχολιάζουν γενικότερα οι χρήστες στις κριτικές οι οποίες γίνονται στο ίντερνετ.
Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε πως η συγκεκριμένη λιχνία δεν ανάβει. Αυτό λοιπόν που έχει υποθεί στο ίντερνετ και στα σχόλια είναι το εξής. Όταν πατήσουμε το sleep mode, ο αφυγραντήρας μπαίνει σε κατάσταση λειτουργίας για ύπνο. Δηλαδή να έχει χαμηλότερο θόρυβο, χαμηλότερη στάθμη θορύβου και κατ' επέκταση σβήνει και τη λιχνία για να μπορούμε να κοιμηθούμε και να μην μας ενοχλεί στον ύπνο. Όταν λοιπόν θέλουμε να την ξανανάψουμε για να μπορούμε να το βλέπουμε, θα πρέπει να κρατήσουμε το sleep mode συνεχόμενα πατημένο. Το sleep mode είναι ένα κουμπάκι που γράφει απλά sleep επάνω αριστερά στον πίνακα ελέγχου. Το κρατάμε αυτό πατημένο, επανέρχεται ο αφυγραντήρας στην αρχική κατάσταση λειτουργίας και ανάβει και η λιχνία. Επίσης, μια συμβουλή που δίνουν κάποιοι, βέβαια αυτό δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω και να πω ότι ναι, είναι δίκιο, είναι σωστό, είναι λάθος ή οτιδήποτε, λένε ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε τον αφυγραντήρα για να μπορούμε να κάνουμε στέγνωμα στα ρούχα μας, αντί να χρησιμοποιούμε ένα στεγνοτήριο, γιατί το στεγνοτήριο μας τα βγάζει πιο σκληρά, ενώ αυτό το μηχάνημα τα βγάζει πιο μαλακά αφότου στεγνώσουν. Είναι βαρύς. Επίσης, έχει ροδάκι από κάτω για να μπορούμε να τον μετακινούμε εύκολα και να μην χρειάζεται να τον σηκώνουμε και να μας ταλαιπωρεί ως προς το κομμάτι το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, αυτό να το δείτε δηλαδή και τώρα σας το σέρνω εγώ, είναι από κάτω που έχει τις ρόδες. Το design του είναι το συγκεκριμένο, είναι από μπροστά ένα ενιαίο κομμάτι, εκτός από τα πλαϊνά όπου ενώνεται με το από πίσω, και είναι μόνο μετά και το πάνω που είναι ο πίνακας ελέγχου όλης της συσκευής. Αυτός λοιπόν είναι ο αφυγραντήρας, το ξαναλέω, είναι το μοντέλο, όχι ότι το θυμάμαι, MDE24200i. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας, όπως και αυτό είναι το μοντέλο που είπαμε. Εσείς, το ξαναλέω, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Ό,τι θέλετε για τον αφυγραντήρα, μου το ρωτάτε και γενικότερα οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς, να φοράτε μάσκες, αν είναι να κάνετε τα εμβόλια σας να τα κάνετε, να προσέχετε και τους γύρω σας. Σας χαιρετώ, γεια σας!